Καλησπέρα. Ασφαλιστικό τετ α τετ. Πέμπτη, 8 με 9. Από τον Απόστολο, ο Ηλίας λείπει. Σήμερα όμως έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο που τον είχαμε και άλλη μία φορά στην προηγούμενη σεζόν. Με αρκετά θέματα πάνω στο κομμάτι το ασφαλιστικό. Θα τα συζητήσουμε και θα περάσουμε μια ωρίτσα εδώ συζητώντας θέματα που είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρουν. Ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Σήμερα από ό,τι φαίνεται θα είναι, μάλλον το απόγευμα το σημερινό θα είναι πάρα πολύ καλό. Αν και υπάρχει πολλή κίνηση στους δρόμους, δεν ξέρω Στέλιο πώς το είδες. Δόξα τω Θεώ, κάνω συγκεντρώσεις και αδιάφορους δρόμους. εγώ πιστεύω ότι γίνεται το ανάποδο. Γίνονται συγκεντρώσεις για να κλείνουν οι δρόμοι. Συνήθως γίνεται το ανάποδο τώρα. Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό για να δούμε πόσο πολύ πλέον ο κόσμος στρέφεται προς την πολιτική. Μάλιστα. Μας διάζουν τελείως οι δρόμοι όταν μιλάνε πολιτικοί στους δρόμους. Εντάξει, καλό αυτό. Αυτό ήταν πετυχημένο όντως. Επικαιρότητα συνήθως λέμε στην εκπομπή αυτή. Απλά να πω και να ενημερώσω τους ακροατές ότι ο συνάδελφος και συνεργάτης και φίλος ο Ηλίας θα λείψει για 3 μήνες. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή λόγω στρατιωτικής θητείας. Εντάξει, τι να κάνουμε, υποχρεώσεις, αυτές πρέπει να κλείνουν μία-μία για να επανέλθει δρυμύτερος. Εδώ με το Στέλιο είχαμε πει πολλά πράγματα στην προηγούμενη εκπομπή. Στέλιο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, όχι στην πολιτική, γενικά? Κοίταξε, εγώ θα το δω λίγο συνδυαστικά και οφείλω από εδώ που μου δίνεται και ευκαιρία να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πολιτικούς μας, οι οποίοι έχουν καταφέρει και καταστρέφουν με χειρουργική μαεστρία, ας πούμε, οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει ορθώς σε αυτή τη χώρα, ξεκινώντας πάνω απ' όλα με τα νοσοκομεία μας τα κρατικά. Και αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί όλοι κάνουν θυσίες για να υπάρχουν όλα αυτά τα ιδρύματα, αλλά από την άλλη μεριά επαγγελματικά σε εμάς ανοίγει δρόμους για να μπορεί ο κόσμος τουλάχιστον να έχει μια αξιοπρέπεια, γιατί όλο αυτό σε μια κοινωνία που εργάζεσαι, γιατί προσπαθείς και μοχθείς καθημερινά, θες να έχεις μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό λοιπόν
ανοίγει δρόμους για εμάς. Όχι οι δόκιμοι δρόμοι που έπρεπε να είναι, αλλά δεν πάβει να είναι. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπεις είναι ότι τελικά μας ανοίγουν δρόμους χωρίς να το θέλουν μάλλον. Ναι. Το θέλουν, δεν το θέλουν. Θέλουν, το θέλουν αυτή τη στιγμή, έτσι είναι. Ποιος θα πάει να ρισκάρει μια νοσηλεία σε ένα κρατικό νοσοκομείο, ο οποίος αφού πληρώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα στα ταμεία του, θα οδηγηθεί να αγοράσει και τα φάρμακα, τα φαρμακεία. Να μην υπάρχουν εργάσεις, να μην υπάρχουν βασικές αρχές δηλαδή. Και... Έχεις, ναι. Και μάλιστα μου δίνεις τώρα πάσα για να μπορέσω να συνεχίσω τη συζήτηση και την κουβέντα μας. Πάνω στο κομμάτι αυτό, έχεις μεγάλη εμπειρία. Πολλά χρόνια. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Καλό αυτό. Ο κόσμος, όχι το πώς δέχεται ή πώς σε ακούει, γιατί νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικές εποχές από τότε που έχεις ξεκινήσει σε σχέση με τώρα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, μπορούμε να το πούμε αργότερα και να το συζητήσουμε. Αλλά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τελικά ο μέσος Έλληνας που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση. Αντιμετωπίζει, βέβαια αντιμετωπίζει. Αντιμετωπίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, χώρια το θέμα της αξιοπρέπειας το οποίο είπα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει την υγεία του. Αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα βιωσιμότητος. Θα ήθελα έτσι να μου πεις μερικά περιστατικά που έχουν τύχει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνανε ιδιωτική ασφάλιση, ενώ τους είχες μιλήσει. Το χαρακτηριστικότερο απ' όλα είναι του κουμπάρου. Α, και κοντινός κύκλος. Ο κουμπάρος μου είναι ένας επιστήθιος φίλος μου, είναι ένας εξαιρετικός δικηγόρος και του κάνω και διαφήμιση τώρα. Παρεμπιπτόντως. Ναι, αλλά δεν θα πω το όνομά του έτσι για να έχετε απορία ποιος είναι αυτός ο φανταστικός. Ο οποίος κάποια στιγμή, ενώ είναι λίγο μικρότερος από μένα, έχουμε κάνει μια συζήτηση προκειμένου να του προτείνω ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα. Έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητο φυσικά σε μένα, ό,τι υπάρχει. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, επειδή τώρα είμαι και στην αρχή μου, στη δουλειά μου, δυστυχώς μου λέει, δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το κόστος. Βρε πάνω μου, του λέω τώρα, είναι λίγο πιο ακριβό από το εξάμεινο του αυτοκίνητου. Τέλος πάντων, κουβέντα, δεν θέλεις να το ζωήσεις ιδιαίτερα. Μετά από 3 χρόνια, σε μια πολύ έντονη συστηματική του φόρτιση, παρουσιάζεται ζάχαρο. Στόματα αποκλείστηκε από οποιαδήποτε μορφή ασφάλισης. Τέλος πάντων, έκανε το λάθος, τον πάντρεψα. Έκανε το λάθος, τον πάντρεψα. Ναι, έκανε το λάθος και τον πάντρεψα. Ωραία, okay. Και είμαστε κάποια στιγμή στο γραφείο μου και χτυπάει το κινητό μου. Είμαι με τους συναδέλφους μου, κάνω μια εκπαίδευση κτλ. Και μαθαίνω από τη γυναίκα του ότι νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Και έπαθε μια κρίση απώλειας τελείως σωλήνης από το πάγκρεας και πήγα να τον δω. Ο δικηγόρος, ο οποίος πληρώνει δεν ξέρω και εγώ πόσα κάθε χρόνο στα ταμεία του, το Ταμείο Προνοίας κιόλας. Τα δυνατά ταμεία, έτσι. Ναι. Τον φιλοξενούσε σε ένα εξάκλινο δωμάτιο. Οκ, ήταν λίγα χρόνια δικηγόρος, μπορεί να μην δικαιούται το παραπάνω θέση, μπορεί πολλά, δεν τα ξέρω, δεν με απασχολούν. Εγώ ξέρω ότι το διατάφτα ήταν ότι βρισκόταν ένας νέος άνθρωπος σε ένα δωμάτιο εξάκλινο που ήταν. Αυτός Έλληνας, ο διπλανός του Έλληνας και όλοι οι άλλοι ήταν Μπαγκλαντεσιανοί, άλλοι 4 Μπαγκλαντεσιανοί, με αποτέλεσμα το πιο βασικό, η τουαλέτα, δεν μπορούσε να πηγαίνεις. Έμπαιναν πρώτα οι δικοί του και κάναν ολόκληρη απολύμανση, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ και δεν ξέρουμε την κατάσταση υγείας τους, αν έχουν εμβόλια, αν έχουν το ένα, αν έχουν το άλλο. Και όταν ένας οργανισμός είναι τόσο εξουθενωμένος, σε ποια κατάσταση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια μόλυνση. Εδώ στα καλά σου είσαι και την πατάς μέσα και στα ιδιωτικά. Και την πατάς, ναι βέβαια, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, η χαρακτηριστικότερη στιγμή ήταν την ώρα που έφευγα την πρώτη μέρα, βγήκε η γυναίκα του η οποία με αγκάλιασε και δεν υπερβάλλω ότι ήταν δακρυσμένη, λέγοντάς μου ότι σε ευχαριστώ που με πείσαι να την κάνω τη δική μου. Για να μην αντιμετωπίσω ποτέ εγώ και το παιδί μου το ίδιο πράγμα. Σε ευχαριστώ που. Ναι, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι, και νομίζω ότι αυτή η φορτισμένη στιγμή είναι και ίσως χαραγμένη από ό,τι φαίνεται και στο πρόσωπό σου. Ναι, ήταν πολύ έντονο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο το συνηθίζεις και φαινόταν ότι δεν μου το είπε γιατί είμαστε οι κουμπάροι, γιατί είναι η γυναίκα του κολλητού μου ή γιατί έχουμε μια επιστήθεια σχέση όλοι μαζί κτλ. Είναι μια κατάσταση που βγήκε αυθόρμητα από τον άνθρωπο αυτό. Τελείως αυθόρμητα. Δηλαδή, αισθάνθηκε μια. Δεν λέω για την οσμή του Ευαγγελίου.
Δεν λέω για τίποτα από όλα αυτά. Δεν τον κατακρίνω τον Ευαγγελισμό. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι είναι από τις πάρα πολύ καλές κλινικές. That's all όμως. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την απλή του διαμονή. Ωραία μέχρι εδώ. Μάλλον άσχημα, αλλά είναι ωραία να τα ακούμε και να τα μεταφέρουμε στον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας μέσα από αυτή την συχνότητα και την εκπομπή που κάνουμε. Συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση εδώ, με επιτρέψεις. Ναι, ναι, εδώ. Το πλεονέκτημα που έχω εγώ σαν πολιτής ή σαν ασφαλιστής ή σαν άνθρωπος που φέρει μια ιδιότητα και προσφέρει κάποιες λύσεις είναι ότι εγώ δεν θα εξετάσω πόσα χρόνια είσαι ασφαλισμένος για να σου δώσω μια θέση νοσηλείας. Ενώ το ταμείο σου το εξετάζει. Σίγουρα. Τι θέση δικαιούσε. Καλά, ενώ δεν εξετάζει εγώ θα μπω σε μια διαδικασία το τι θέση αγοράζεις και τι θέση επιλέγεις. Να σου το πω διαφορετικά. Εδώ το έχουμε πει και πολλές φορές. Μας έχουν ακούσει οι ακροατές μας ότι η φιλοσοφία μέσα από αυτήν την εκπομπή είναι να καταλάβει ο κόσμος. Όχι να ότι Sony δεν και καλά θα πρέπει να αγοράσει ένα προϊόν. Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να έχει την επιλογή στην αξιοπρέπεια της νοσηλείας του. Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς. Δεν μπορείς να δουλεύεις. Γιατί κάποιος δηλαδή που είναι νεοπροσληφθέν στο ΙΚΑ, το συζητάγαμε την προηγούμενη φορά με τον Ηλία, ποια είναι η σύνταξη που παίρνει εάν τυχόν φύγει από τη ζωή. Καλά, αυτό θα είναι το επόμενο ανοίγοντα στο Facebook. Ναι, ναι. Ο οποίος μόλις δηλαδή προσληφθεί στο ΙΚΑ ή προσληφθεί στο ΤΕΒΕ ή προσληφθεί στο Ταμείο Νομικών ή οπουδήποτε, δεν υπάρχει σύνταξη χειρίας. Φυσικά και δεν υπάρχει. Επειδή δηλαδή δουλεύει 5 χρόνια ή δουλέψει 15, για ποιο λόγο. Ο κίνδυνος δεν είναι ίδιος, αλλάζει ανάλογα το πόσο έχει δουλέψει ο ένας ή ο άλλος. Όχι, δα, είναι, γιατί είναι έτσι το σύστημα. Ακριβώς. Δεν αντιπαρέρχομαι στο θέμα του συστήματος. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Δίνουμε τη δυνατότητα και μέσα από την εργασία που κάνεις και όλος ο κλάδος αυτός, τη δυνατότητα στην αξιοπρέπεια να έχεις μια σωστή νοσηλεία και να είναι αξιοπρεπέστατη. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ας είναι και σε τρίκλινο. Δεν έχει σημασία αν θα είναι σε τετράκλινο ή σε πεντάκλινο ή σε εξάκλινο. Θα έχει όμως την επιλογή ο ίδιος ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό έργο. Ακριβώς. Έτσι. Και δυστυχώς στην περίπτωση που. Γιατί με έχει αυτή η περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής, με έχει στενοχωρήσει. Έχει πειράξει λίγο. Πειράξει, ναι. Με έχει πειράξει γιατί αισθάνομαι την ευθύνη ότι δεν το βούτυξα από το λαιμό να του πω θα το κάνεις. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή, μου είπες πέρασαν 3 χρόνια και αμέσως σκέφτηκα, λέω, σε αυτά τα 3 χρόνια σίγουρα ο Στέλιος θα του έκανε κάποιες νήξεις. Ναι. Δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει. Δεν το βούτυξα από το λαιμό. Σίγουρα. Μερικές φορές έχεις έρθει σε σημείο να πεις ότι όχι, θα το κάνεις τώρα. Το έχω κάνει, αυτό έχει άλλη πλάκα. Τότε ήμουνα και φανατικός καπνιστής. Και κουραπνίσμα, καλά, εντάξει. Είναι... Φανατικός όμως, δηλαδή ήμουνα με 2 πακέτα τσιγάρα την μέρα. Και είμαστε με ένα φίλο, έχουμε φρεσκοχωρήσει από σχέσεις κτλ. Και πάμε να κλάψουμε στο καζίνο στο Λουτράκι, γιατί έχει πολύ ωραίο καφέ. Έχει ωραία ανάκλυντρα. Και καθόμαστε εκεί και αρχίζουμε και κάνουμε ψυχοθεραπεία. Η πλάκα δεν είναι φυσικά ότι περνάγαμε τόσο ωραία και είχε τόσο ωραίες παρουσίες που ξεχάσαμε τον λόγο για τον οποίο είχαμε πάει. Είχε πολύ ωραία επιτυχία. Κάποια στιγμή λοιπόν, καθόμαστε, του λέω, ρε εσύ, Δημήτρη, σκέφτομαι, λέω το εξής. Αφού είσαι από τα Γιάννα, είσαι μόνος σου και μένεις εδώ κτλ. Δούλευα άνθρωπος κανονικά. Μήπως δεν κάνεις και ένα νοσοκομιακό. Άνθρωποι είμαστε. Και μου λέει, ρε εσύ δεν το κάνω. Στην πλάκα τώρα, στην πλάκα. Δεν το κάνω, μου λέει. Άντε, λέω, πάμε στην Αθήνα. Όταν γύρισαμε λοιπόν στην Αθήνα, του λέω, κοίταξε, επειδή βιάζομαι και θέλω και αύριο να την καταθέσω την έτσι, μην χάνουμε χρόνο. Καθόμαστε σπίτι, που κάνουμε τα χαρτιά, παίρνουμε κάρτες, βίζα και αυτά κτλ. Παρανέμορφα όλα. Και μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία πληρωμής. Ξεκινάει το συμβόλαιο αυτό. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν, ο Δημήτρης ήταν κενδυνός σκιέρ. Αλλά επειδή είχε κατακτήσει όλα τα βουνά της Ελλάδος, θεώρησε ξέρω να κατακτήσει και τις Άλπες. Λοιπόν, και φεύγει λοιπόν μια παρέα με άλλους τέτοιους πειραγμένους, που κάνουν κάτι εξαιρετικές εκδρομές με τις φωτογραφίες που μου δείχνανε τα σαλέ που μένουν κτλ. Και είμαι εγώ σε ένα meeting στο γραφείο και βλέπω να χτυπάει το κινητό. Και ήταν αυτός. Λέω τώρα δεν μπορώ να διακόψω. Κλείνω το τηλέφωνο. Δεν περνάει 2 λεπτά, ξαναχτυπάει. Κοίταξε, λέω να δεις που είναι, δεν θέλει να πάμε για καφέ. Το ξανακλείνω το τηλέφωνο. Ξαχτυπάει αυτό. Λέω αυτό δεν είναι καλό. Σηκώνω το τηλέφωνο. Έλα ρε, του λέω τι θες. Δεν είμαι αυτός που φαντάζεσαι. Είμαι ο ξάδερφός του. Αυτός που φαντάζεσαι, σφαντάζει από τους πόλους κάτω. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έκανε σκι και κάπου κόλλησε το πόδι στο πέδιλο και έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να σπάσει την κνήμη σε 10 σημεία. Και να διαλύσει τελείως το γόνατο. Το θέμα είναι ότι έγινε ό,τι έγινε.
αποζημιώθηκε εκεί, τον φέραμε εδώ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία η διαδικασία. Το αστείο είναι που έρχεται η μητέρα του λοιπόν και γνωριζόμαστε μετά από πολλά χρόνια. Γιατί εγώ δεν ανέβαινα στα Γιάννη να δω τους ανθρώπους αυτούς, πώς θέλω. Η οποία με βλέπει και μου λέει το εξής. Τώρα μου λέει, αν σου πω ότι εγώ τον έβριζα που την έκανε, εσύ τι θα μου πεις? Θα σας πω, της λέω, ότι ευτυχώς που δεν σας άκουσε. Ευτυχώς που δεν σας άκουσε έτσι. Μου λέει, όλοι αυτό λένε τώρα. Όλοι αυτό λένε. Όλοι αυτό λένε. Το πιο τραγικό, δεν θα μου επιτρέψεις, είναι ότι στην Ελβετία που έγινε, μάλλον Γαλλοελβετία που νοσηλεύτηκε, επειδή ήταν από την μεριά των Άλπων της Γαλλίας, μας τύχησε σε 4 μέρες νοσηλείας, σε 4 ωρο χειρουργείο που έκανε ένας εξαιρετικός γιατρός, σε νοσηλεία σε δίκλινο δωμάτιο, μας τύχησε 7.500 ευρώ. Και το λέω αυτό με πολύ μεγάλο παράπονο, όταν κάναμε την αρθροσκόπηση για να βγάλει τη βίδα από το γόνατο εδώ σε πολύ μεγάλο κέντρο, για ένα βράδυ μας τύχησε 4.500. Δεν τον ξαναπήγαινες πάλι στις Άλπες να κάνει? Εγώ πήγα λοιπόν στην εταιρεία μου. Ναι, και έβαλα τίποτα. Σας παρακαλώ, σας προτείνω, λέω κάτι πολύ καλό. Έχω, λέω, και πώς το λένε, στα αγγλικά έχω πάρει, λέω, το proficiency, στα γαλλικά μιλάω, λέω, άπτυστα γαλλικά, γιατί έχω ζήσει στη Γαλλία. Θέλετε λοιπόν να μου αφήσετε για 3 μήνες στη Γαλλία, σας πω 10 συμβάσεις, να τους στέλνουμε έξω, και εγώ συνοδός. Θα κάνω και εγώ τα ταξιδάκια μου. Ναι, απίστευτα πράγματα. Ωραίες καταστάσεις. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι και ξαναεπανερχόμαστε. Thank you.
κουραστήκαμε με το Στέλιο και τη συζήτηση. Ακούσατε και λίγο περισσότερο μουσική. Έτσι. Δεν πειράζει. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραίες ιστορίες. Πραγματικά είναι εμπειρίες που μεταφέρουμε. Πώς βλέπεις τον κόσμο? Αλλάζει ως προς την ιδιωτική ασφάλιση? Αλλάζει, γιατί εγώ τελευταία δεν κυκλοφορώ με κράνος. Εντάξει, οκ. Η ασπίδα, Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ που ξεκίνησα τη δραστηριότητα μου το 1997, φαινόμουν λίγο ότι κυκλοφορούσα στην Αθήνα με σκάφανδρο και δεν μιλάγα ελληνικά. Κάπως έτσι. Και τότε ασφάλεια, όταν λέγανε ασφάλεια, εννοούσαν μόνο το αυτοκίνητο. Ξαφνικά αυτό έχει αλλάξει κατά πολύ, γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτό το κομμάτι. Η ευαισθησία όμως θα αρχίσει σιγά σιγά να περνάει στο κομμάτι της σύνταξης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει ήδη 21 ημέρες από τη στιγμή που θεωρητικά από 1η-1η του 2015 θα ισχύει η ελάχιστη εγγυημένη που είναι τα 360 ευρώ. Έως 360, να. Τσέκι. Εδώ το έχουμε. Από αυτή την εκπομπή το έχουμε. Και αυτό που θα πρέπει. Διαμηνήσει ένα χρόνο πριν. Σκέψου πόσο προφήτες γίναμε. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά τη δουλειά σου. Όπως δεν τώρα, μην το συζητάμε αυτό. Αυτό πρέπει να ενημερωθεί όμως ο κόσμος για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει είναι ότι εγώ χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα το εξής. Η απόκτηση ενός ασφαλιστικού προϊόντος, ενός συνταξιοδοτικού προϊόντος, είναι σαν να βαδίζεις σε ένα δωμάτιο από τον ένα τοίχο στον άλλο. Κάποια στιγμή θα σκοντάψεις επάνω. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιαδήποτε κατάσταση υγείας θες να είσαι, μπορείς να είσαι. Μπορεί κάποιος να έχει μια αναπηρία, μπορεί κάποιος να είναι καρδιοπαθής, μπορεί κάποιος να είναι καρκινοπαθής, μπορεί να είναι όπως να είναι. Συνταξιοδοτικό θα μπορέσει να αγοράσει. Αυτό που δεν μπορεί όμως είναι ίσως να επιμηκύνει το χρόνο λήξης. Υπάρχει μια περίοδος λήξης. Επειδή λοιπόν θα βάλουμε ότι οι περισσότεροι στα 65 ή στα 67, μάλλον το 67 πάνω αυτή τη στιγμή, αλλιώς αποδίδει ένα προϊόν που θα το κάνει κάποιος 35 μέχρι τα 67, μέχρι τα 67 και άλλο κόστος θα πληρώσει. Και τελείως διαφορετικό θα είναι ένα προϊόν το οποίο θα ξεκινήσει κάποιος που το έχει αγοράσει στην ηλικία μου που είμαι 45 πια για να λήξει τα 67. Συν της άλλης είναι και τα επιτόκια, τα τεχνικά που έχουν τα προγράμματα αυτά μέσα, τα οποία επηρεάζονται όταν... Αυτά δεν είναι λίγο ξεκάθαρα, ξέρεις, στον κόσμο, Στέλιο? Δεν ξέρω, δεν θέλει η αγορά να ενημερώσει τόσο πολύ τον κόσμο, θέλει να τα κρατάει μυστικά για τον εαυτό της? Ή υπάρχει ένα μπλέξιμο σε αυτό το κομμάτι και καλό θα είναι να ρωτάνε κάποιους επαγγελματίες ανθρώπους και να μην ακούνε έτσι, ξέρεις, από διάφορα site, από παρερμηνίες, λάθος ενημερώσεις, ξέρεις, γιατί ο κόσμος πλέον δεν ενημερώνεται μόνο από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο όπως ήταν παλιά, ενημερώνεται και από άλλα μέσα. Πολλές φορές παραπληροφορούν ίσως τον κόσμο. Βεβαίως. Και θεωρώ ότι ενώ πρέπει να βγει μπροστά η αγορά, να βγει είτε με τον εκπρόσωπό της, που είναι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος, ή οι ίδιες οι εταιρείες να βγουν μπροστά και να μιλήσουν πιο ανοιχτά στον κόσμο. Πιστεύεις είναι πολύ τεχνικό και δεν θα το καταλάβει ο κόσμος? Θα σου πω, εγώ θεωρώ το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλευρο. Το πρώτο και σημαντικό για εμένα είναι ότι η περίοδος αυτή που περνάμε τώρα, δηλαδή την τελευταία πενταετία, εξαετία, με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο δικό μας χώρο, έχει αρχίσει να εμφανίζονται οι επαγγελματίες. Μέχρι πρώτος, κακά τα ψέματα, όποιος παρεξηγήθηκε, αυτή είναι η άποψή μου και την υποστηρίζω. Δεν είχαμε επαγγελματίες. Μπορώ να το αποδείξω από συμβόλαια τα οποία έχουν γίνει 20 και 30 χρόνια πριν, στα οποία ο ασφαλιστής της εποχής πηγαίνει στον ασφαλισμένο και του δείχνει την ενδεικτική απόδοση και του λέει ότι αυτά θα πάρεις. Θα πληρώνεις 50 ευρώ το εξάμεινο, 100 ευρώ. 50 δραχμές τότε. Ναι. Και θα πάρεις 25.000, ξέρω εγώ έτσι. Και τότε θα πάρεις τα εκατομμύρια του Σκούρς Μαγκδάκη. Αυτό το Μιχάουζεν τότε. Ο άλλος, επειδή έβλεπε ότι αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και επειδή τα επιτόκια της εποχής ήταν πάρα πολύ ψηλά και τα πίστευε. Γιατί το συνέφερε και όταν τα πιστέψει. Όταν ακούς κάτι καλό, βεβαίως, το μεγαλώνεις και εσύ ο ίδιος. Παράλληλα, δε, ο ασφαλιστής, τι ήταν? Ήταν ένας υπάλληλος, ένας
ελεύθερος επαγγελματίας κάποιου άλλου χώρου κτλ. Που το έκανε ως δεύτερο επάγγελμα για να ενισχύσει ο άνθρωπος το εισόδημά του και να ζήσει αξιοπρεπέστερα από τον τρόπο που ζούσε. Λοιπόν, όταν αυτά ήρθαν με το πλήρωμα του χρόνου όμως για να τα πάρουμε, δεν κάθισε κανείς να σκεφτεί ότι εγώ στα χρόνια αυτά που το πληρώνω, 20 επί 100, είναι 2.000. Εγώ παίρνω 5 πίσω. Πώς γίνεται αυτό? Παραπάνω. Απλά είδε, δεν πήρε τα 25 που του τάζω άλλους. Ναι, ναι, σίγουρα. Και είχε δίκιο. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή όμως στο συνταξιοδοτικό, για ποιο λόγο δεν το προωθούν οι εταιρείες. Δεν το προωθούν με πιο σωστό, αν θες, τρόπο. Οργανωμένα, ναι. Οι εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουν το κέρδος τους. Το κέρδος λοιπόν των ασφαλιστικών εταιριών είναι εκεί που θα πρέπει να δοθεί χρήμα. Και πρέπει να δοθεί χρήμα στα αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να το ασφαλίσεις. Διότι αν δεν το ασφαλίσεις, έχεις κυρώσεις. Άρα λοιπόν γίνεται ένας αγώνας δρόμου, ένα ράλι. Ποιος θα είναι πιο χαμηλός, πιο ανταγωνιστικός, πιο όμορφος, με την ωραιότερη διαφήμιση. Και έρχεσαι ακριβώς στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε με τον Ηλία, πάνω στο πόσο πια θα μειώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες το ασφάλιστρο του αυτοκινήτου. Εγώ δεν μπορώ πια, εγώ κλαίω με αυτήν την ιστορία. Δηλαδή αισθάνομαι όλες όσο ότι και σαν καταναλωτής δεν είμαι εντάξει. Να σου το πω διαφορετικά. Και σαν καταναλωτές και οι δύο που είμαστε, δεν θα μπορούσες να πεις τελικά ποια είναι τα ασφάλιστρα τα σωστά. Αυτά που ήταν πριν 5 χρόνια ή αυτά που είναι τώρα. Μα αυτό δεν συζητάμε τώρα. Και αυτό δηλαδή, άρα ποιος είναι ο κλέφτης. Πήγαινε λοιπόν στον πελάτη και του. Κάπως έτσι. Κοιτάξτε να δεις. Τώρα έχει 500.000 η αστική ευθύνη και στοιχίζει 100 ευρώ. Ξαφνικά λοιπόν οι εταιρείες κρίνανε ότι το 500.000 ήταν λίγο και το κάναμε 750.000. Δεν το έκριναν οι εταιρείες, το έκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Μην ξεχνάς τα ατυχήματα ότι μεγαλώσανε σε αποζημιώσεις. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να το κάνουν. Λοιπόν, 750.000 και πας και του λες: Κοιτάξτε, να δεις, αποστολέ μου, ναι, ήταν, ανέβηκε 50 ευρώ, αλλά. Από 750.000. Ναι, αποστολέ, εξήγησέ μου τώρα, σε παρακαλώ, γιατί το 1 εκατομμύριο στοιχίζει 80 ευρώ, ναι. Ή 30 ή 40 ευρώ ή 50 ευρώ. Δηλαδή. Με ποια λογική, με ποια, ναι, ποια είναι η λογική. Τουλάχιστον, για να το πούμε και διαφορετικά, δεν νομίζω ότι επειδή ακριβώς βιώνουμε αυτή την κρίση ή μειωθήκαν τα ασφάλιστα, μειωθήκαν και τα κόστη επισκέψης των αυτοκινήτων σε λαϊκή. Ούτε ατυχήματα. Μειώθηκαν τα κόστη και, να πω και μια παρένθεση, δεν μειώθηκαν και τα ατυχήματα, έτσι. Βεβαίως. Και μάλιστα, και μάλιστα γίνονται και πιο μεγάλο σε όγκο ατύχημα. Δηλαδή ατύχημα σαν την. Θύμισε μου λίγο στην Εθνική, στην Εγνατία. Και τα Χριστούγεννα που έγινε. Δεύτερο. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο το 2014 έκλεισε, αν θες, έκλεισε για την ασφαλιστική αγορά με δύο μεγάλες καραμπόλες. Βεβαίως. Αυτό δεν έχει αντίκτυπο. Σαφέστατα. Και είχαμε και νεκρούς, έτσι. Είναι εξαιρετικά εύστοχο το παράδειγμα αυτό, δεδομένου ότι μιλάμε για μαζικό όγκο. Ναι, δεν μιλάς για ένα αυτοκίνητο. Ναι. Η Νταλίκα στην Εγνατία πρέπει να πήρε 30 αυτοκίνητα σχεδόν, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Νομίζω ότι ήταν κάτι περισσότερο από 35. Ναι, δεν θυμάμαι πόσοι νεκροί ήταν εκεί. Υπήρξαν άλλοι δύο νεκροί σαφήνες τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, μόνο και μόνο από τους νεκρούς, και το λέω γι' αυτό και παρόλο που δεν μου αρέσει να το συζητώ έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θυμάμαι σε μια τεράστια αποζημίωση, σε μια αρκετά μεγάλη αποζημίωση που είχα εγώ, για να μπορέσει να αποζημιωθεί ο πελάτης μου κανονικά. Διακόψανε σε συνεννόηση με τον δικηγόρο μία αποζημίωση θανάτου από το Αιγαίο, η οποία την περίοδο εκείνη ήταν 400.000 ευρώ. Και 200.000 που ήρθε η δική μου, 600.000 σε τρεις εβδομάδες. Από δύο συμβόλαια. Από δύο περιστατικά. Φαντάσου ότι η κάθε ασφαλιστική έχει πάνω από 150.000 πελάτες, έτσι. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να βγαίνουν οι εταιρείες από αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί πέρα όμως, αυτό είναι που θέλουν οι εταιρείες. Η εταιρεία, καλός ή κακός, θα κοιτάξει τους συμφέροντες. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Μπράβο. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να διασφαλιστούμε εμείς. Εμένα, αν με ρωτήσεις τι κάνω, η απάντησή μου είναι μία. Με ενδιαφέρει να εξασφαλιστεί ο ασφαλισμένος μου από πλευράς υγείας πρωτίστως, έτσι ώστε να είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Αν αύριο συμβεί κάτι, η εταιρεία μου να είναι δεσμευμένη να τον αποζημιώσει. Και αυτό να περπατήσουμε χέρι-χέρι. Δεν στέκομαι στο μύθο του ισοβίου με το ετησιώς ανανεωμένο, είναι άλλο κομμάτι. Καλά, αυτά είναι τεχνικά. Δεν ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να επιλέξει κάτι καλό για αυτόν και την οικογένειά του και από εκεί και πέρα έλα να δούμε τη σύνταξη. Όποτε μπορείς και αν μπορείς. Αλλά η υγεία σου είναι πάνω απ' όλα. Είναι εξασφαλισμένη. Αν δεν έχεις καλή υγεία, πες μου πώς θα πληρώσεις το συνταξιοδοτικό. Όχι, πες μου πώς θα πληρώσεις το αυτοκίνητο. Να σου το πω πολύ απλά, έτσι.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν λόγω του ότι δεν είχαν ιδιωτική ασφάλιση. Λοιπόν. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Ναι, και υπάρχει και το λέω γιατί έχω προσωπικό παράδειγμα, ο οποίος έμεινε χωρίς δουλειά λόγω υγείας. Ναι. Και μάλιστα υγείας το οποίο είναι αυτό που λέμε ότι μερικές φορές δημιουργούν και προβλήματα εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Λόγω κατάθλιψης και όλα αυτά. Και υπήρχε ό,τι είχε. Και δεν μπορούσε να εργαστεί. Άρα δεν είχε εισόδημα. Και δεν είχε ασφάλιση. Και όταν του μίλαγα ότι η ασφάλεια πάνω στο κομμάτι της υγείας είναι το πιο σοβαρό, δεν άκουγε. Και πιστεύω ότι ίσως είναι και λάθος ο τρόπος προσέγγισης πολλές φορές που κάνουμε στην αγορά. Εννοώ ότι δεν τους δείχνουμε ποιο είναι το όφελος. Σωστό. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, γι' αυτό σε ρωτάω μερικές φορές και σου λέω, δεν είμαστε στον ίδιο χώρο, το ξέρεις πολύ καλά, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι, βλέπω ότι ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή φοβούνται να το κάνουν ή να το αποτολμήσουν, γιατί σου λέει, πού να τρέχω εγώ, πόσα θα πληρώσω. Δηλαδή έχουν μείνει λίγο ίσως με την παλιά νοοτροπία και δεν έχουμε βγει εμείς μπροστά σαν αγορά, το λέω και το λέω γενικά. Έλα εδώ να δεις το όφελος που θα έχεις. Ακριβώς. Από εκεί πέρα όμως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσει να δείξει το όφελος. Και θα μου επιτρέψει πολύ σύντομα να αναφέρω ένα περιστατικό που μου έτυχε εμένα. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο με τον οποίο είχαμε χαθεί χρόνια, ξαναβρεθήκαμε και κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς βγαίναμε μόνο και πίναμε καφέδες και δεν λέγαμε τίποτα άλλο, μου λέει: θέλω να μου κάνεις ένα πρόγραμμα νοσοκομιακό για μένα και την οικογένειά μου. Μιλάμε τώρα λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 45 ετών, είναι παντρεμένος, η γυναίκα δεν δουλεύει. Αυτός έχει μια καλή δουλειά και έχει και τρία παιδιά που είναι στο σχολείο. Δηλαδή, μιλάμε για μια πενταμελή οικογένεια. Το ασφάλιστρό του είναι 2.500 ευρώ το χρόνο. Κάποια στιγμή λοιπόν, γιατί εμείς στην ηλικία του 45 και μετά πάλι μπεδίζουμε. Αποφασίζει λοιπόν να παίξει μπάλα. Και πάει και παίζει μπάλα με κάποιους άλλους και εκεί γνωρίζει και κάποιον συνάδελφο από άλλη εταιρεία, πολύ μεγαλύτερη της δικής μου, και ο οποίος του κάνει μία ανοίξη για να κάνει ένα συνταξιοδοτικό. Και του εξηγεί λοιπόν ο φίλος μου ότι έχει έναν πολύ καλό φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά και έχει αποδειχθεί στο χρόνια αυτά ότι εγώ την ξέρω καλά τη δουλειά. Και του λέει, εντάξει, άμα θες μιλά μαζί, να σου πω. Ξεκινάμε λοιπόν μια διαδικασία να μιλάμε, έχοντας στο μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το στάτους. Είναι έτσι. Με μια ανεργή σύζυγο και με τρία παιδιά και από εκεί πέρα δεν ξέρω αν έχει νίκια, δεν έχει κτλ. Ξέρω ότι έχει αυτά. Και κάνουμε λοιπόν ένα ραντεβού το απόγευμα του Σαββάτου, δεν θα το ξεχάσω αυτό, το οποίο του πήγα κάποιες εναλλακτικές πάνω στα ίδια προγράμματα. Δηλαδή είχαμε δύο προγράμματα, αλλά 10 εναλλακτικές. Γιατί με ενδιαφέρει τι, αυτό που είπες, να τον ενημερώσω, τι μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Ξεκίνησαμε στις 3 και τελειώσαμε στις 8 το βράδυ. 5 ώρες, ε. Ναι, 5 ώρες. Κάποια στιγμή λοιπόν τα παίρνει και φεύγει και του λέω: άμα βγάλει άκρη, του λέω: εγώ κάτσε μου τρυπεί τη μύτη. Τέλο πάντων, λέω: επειδή λέω σε πιστεύω, πάρτα. Ό,τι δεν καταλαβαίνει, κράτα το και πάρε με τηλέφωνο για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Εντάξει, εντάξει. Δεν περνάει λίγο καιρό και μου παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει: κοίταξε να δει, προχωράμε. Και θα προχωρήσουμε όμω, μου λέει, όχι με τα 1.200 ευρώ που μου έχει πίεση. Και λέω, τι θα κάνουμε, θα κάνω και ένα στη γυναίκα μου. Οπότε μου λέει, θα πάμε στα 2 με 2.200. Του λέω, πώς σου ήρθε αυτό. Θα σου πω, μου λέει πώς. Όταν καθίσαμε, μου λέει, και τα εξηγήσαμε όλα αυτά, μου έκανε εντύπωση το τι βλέπεις. Του λέω, προφανώς δεν θα είναι, του λέω, αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή, βλέπω μπροστά μου ότι έχεις πληρώνεις 2,5, πληρώνεις αυτοκίνητα, 2. Έτσι, έχεις έξοδα, έχεις 3 παιδιά. Συγγνώμη, αυτοκίνητο και μηχανή, συγγνώμη, που έχεις. Έχεις 3 παιδιά. Έχεις 3 παιδιά, πάνω σχολείο και μια γυναίκα δεν δουλεύει. Μου λέει, ξέρεις τι γύρω σου, μου λέω, τι. Το ρώτησα μου, λέει, εσύ τι λες, δηλαδή, ποια είναι η πρότασή σου. Του λέω, κοίταξε, από 4.000 θα ξεκινήσουμε. Του λέμε αναπροσαρμογή, είμαι αναπροσαρμογή. Του λέει, φυσικά είμαι αναπροσαρμογή. Και θα μπορώ να καταθέσω και χρήματα, του λέει, μέσα στο πρόγραμμα. Όχι, του λέει, βέβαια. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με 4.000 για 20 χρόνια, τα οποία κάποια στιγμή θα γίνουν. Ναι, ναι, να μην okay. Το συζητώ αυτό. Okay. Συν 2,5. Στην πρώτη δεκαετία θα του έρθει τα μπλάς ήδη του ναι, πελάτη. Εντάξει, έτσι. Άμα είναι να πληρώνω εγώ από το νοσοκομιακό γιατί πληρώνω το συνταξιοδοτικό του, εκείνο με τα λεξοτανίλο δικό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δεν θέλω να κάνει και τίποτα. Έτσι. Και
Βάζουμε λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα και βλέπουμε ότι θα πρέπει να βλέπουμε εμείς τον ασφαλισμένο στο σύνολό του. Εγώ του πήγαμε 1200 και τον πίεζα για τα 1200, αλλά του έλεγα θα μου βάζεις κάθε χρόνο 3.000 ευρώ έκτακτα μέσα για να ανέβει. Βέβαια, για να, κάνει, για να μπορέσει να έχει καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος, φυσικά. Και από εκεί και πέρα κερδίζεις σε αυτό, σε αυτό, για να μην κάνουμε πόλεις τώρα, σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό το σημείο. Και γύρισε ο ίδιος και μου ανέβασε κατά 1000 ευρώ το ασφάλιστο. Από μόνος του, έτσι. Γιατί, γιατί θεώρησε ότι ξέρω καλά τη δουλειά μου. Άρα λοιπόν, χωρίς να θέλω να κάνω και διαφήμιση, προς συγγνώμη κιόλας, δηλαδή αν δεν θέλω να παρεμηνευθεί, απλά είναι κατά αυτό το μια εμπειρία, η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν, βρίσκουν τον τρόπο και κάνουν. Εμείς δεν πρέπει να τους δείξουμε το τι θέλουμε εμείς, αλλά να τους δείξουμε τι θα μπορεί να θέλουν αυτοί. Αν λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό σωστά, δεν υπάρχει περίπτωση να ενημερωθεί κανείς. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι δεν το κάνει κανένας στην αγορά εύκολα. Δηλαδή είναι ελάχιστη, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και αυτό γιατί το βλέπω από πολλούς που προσπαθούν να πουλήσουν στον πελάτη και τους λέω δεν είναι έτσι ο τρόπος που πουλάτε σωστός. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάς τι σου λέει, μάλλον τι θες να του δώσεις, όχι ντε και καλά, θα πρέπει να ασφαλιστεί με αυτό την κάλυψη. Να. Αλλά το τι θέλει ο πελάτης. Γιατί κάποια στιγμή θα σου έρθει ο πελάτης και σου πει ρε μεγάλε, εδώ τι πληρώνω. Καταλάβες, δηλαδή. Και αυτό το έχω ζήσει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές το λέω. Δηλαδή να βλέπω πελάτες οι οποίοι να κλαίνε για να μπορούν να αποζημιωθούν και να του λες ότι δεν έχεις παραπάνω όριο, γιατί ο προηγούμενος συνεργάτης σου έβαλε όριο στην αποζημίωσή σου και δεν του το έχει εξηγήσει. Δεν του είπε τίποτα. Και όταν τον καλεί να του μιλήσει του συνεργάτη, γιατί τον έχω καθοδηγήσει εγώ τι πρέπει να τον ρωτήσει, ο συνεργάτης λείπει. Βεβαίως. Αυτό είναι πάντα απίστευτο. Είναι πάντα απασχολημένοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απασχολημένοι. Είναι πάντα απασχολημένοι. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι και ξαναερχόμαστε για να κλείσουμε. Thank you.
We'll be right back.
Τελικά το βγάλαμε λίγο παραπάνω, αλλά έτσι κι αλλιώς ο αγαπητός Παναγιώτης δεν θα έρθει, οπότε είναι δικό μας το μαγαζί, ακόμα για περισσότερο. Ωραία η συζήτηση, πάντως είναι πολύ επικοδομητική. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, κλείνοντας έτσι αυτή τη μία ωρίτσα που περάσαμε νομίζω αρκετά καλά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, απλά αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει την Κυριακή που έχουμε βγει όλοι, ναι, έχουν βγει όλοι και ξαφνικά θα παίξουμε το Back to the Future και εγώ δεν ξέρω τι, ότι θα κυκλοφορούμε τσουράπια αν βγει η μία περίπτωση, αλλά αν βγει η άλλη θα κυκλοφορούμε αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε, αλλά σίγουρα του χρόνου θα είμαστε όλοι με Mercedes. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από όλα αυτά και όσο και αν γίνουν εκλογές και κάθε φορά που θα γίνονται εκλογές στην Ελλάδα η γη θα συνεχίζει να γυρίζει, καλό θα είναι πλέον να κοιτάξουμε λίγο πιο σοβαρά αυτό που θα έρθει σίγουρα αύριο και αυτό είναι το μέλλον όλο. Πρέπει λοιπόν πρώτα να κοιτάξουμε να δούμε εμείς πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τους εαυτούς μας καλά, γιατί αν οι αυτοί μας είμαστε καλά τότε θα είναι καλά και οι οικογένειές μας. Δεν έχω κανένα στόχο πολιτικού μηνύματος να πω σε αυτά. Το μόνο πράγμα που έχω να πω. Είναι και πολιτική εκπομπή γενικά. Όχι εκπομπή, είναι πολιτική, αλλά με το πολίτη, έτσι. Όχι το πολιτικό. Άμα όλα αρχίσουμε και συζητάμε αυτά, θα πρέπει να κάνετε μια εκπομπή με τα ευτράπελα των εκλογών. Να σας φέρω και εγώ εκείνη την επιστολή που μου στείλε μια κυρία, η οποία κατεβαίνει στην Αλφα Αθηνών και μου είχε επικολλήσει ένα δίλεπτο, το οποίο έλεγε 2 λεπτά ευρώ. Για 2 λεπτά από το χρόνο σου. Κάθε λοιπόν που το σκέφτηκα εγώ για να διαβάσω την επιστολή της και να τη γνωρίσω. Ναι. Και λέω, για να λέει 2 λεπτά το δίλεπτο, άρα είναι 1 λεπτό το λεπτό. Άρα στη μία ώρα εγώ στοιχίζω 60 λεπτά. Άρα στο 8ωρο 4,8. Άρα το μήνα που είναι 22 εργάσιμες 105. Και γιατί ρε παιδί μου δεν μπορώ να βολευτώ με 105 αφού αυτή η γυναίκα. Μετά σκέφτηκα να στείλω ένα τιμολόγιο για να καλύψω τη διαφορά. Ας πούμε του χρόνου. Στην ένα τιμολόγιο κανονικότατα. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε διαδικασίες καραγκιόζητων. Γιατί εμένα η δική μου ζωή είναι κάτι το οποίο ότι θέλω να τη βλέπω σοβαρά. Παλεύω καθημερινά, παλεύεις καθημερινά, κοπιάζεις. Πόσες φορές έχω δει στο γραφείο σου να μην σηκώνεις κεφάλι και δίπλα σου να γίνεται χαμός. Απόστολε, γυρίζει, ξέρεις, δεν είσαι εδώ. Αλλά εσύ είσαι αφοσιωμένος αυτό που κάνεις. Το αγαπάς, το θες, το πιστεύεις. Ας πιστέψουμε να κάνουμε κάτι καλό για τους εαυτούς μας κι εμείς. Γιατί αν είναι οι εαυτοί μας καλά, θα είναι καλά και οι οικογένειές μας. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Στέλιο μου, είναι πολύ ωραία ευχή σου. Μακάρι να βγεις αληθινός, αλλά με τόσο βομβαρδισμό που έχει ο κόσμος έξω, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει η καθημερινότητά του, ξεφεύγει και νιώθει βομβαρδισμένος με όλες αυτές τις πληροφορίες. Φωνάζουν, χτυπιώνουν. Να σου πω ένα. Θα κλείσω την εκπομπή λέγοντας κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνουν όλοι και λένε ότι αν θα βγει ο ένας ή αν θα βγει ο άλλος, ή θα κλείσει η Ελλάδα ή δεν θα κλείσει, έτσι. Για να μην χρησιμοποιήσω τις λέξεις που χρησιμοποιούν. Θα κλείσει το μαγαζί ή δεν θα κλείσει. Έχω πει μέσα από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, διαβάστε ρε παιδιά. Ανοίξτε τα μάτια σας. Μελετήστε λίγο. Παιδεία. Πού είναι η παιδεία μας? Είναι δυνατόν να εκφοβίζουν τον κόσμο, και χωρίς να θέλω να μιλήσω πολιτικά, αλλά να φοβίζουν τον κόσμο ότι θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μέσα το καταστατικό που υπογράψαμε σαν κράτος και σαν χώρα λέει ότι δεν μπορούμε να βγούμε ό,τι κι αν κάνει. Και το γράφει και ρητά, κατηγορηματικά το γράφει μέσα. Δεν μπορεί να φύγει καμία χώρα από τη στιγμή που θα μπει στην Ένωση. Μα γι' αυτό έχουν γίνει αυτές οι σοβαρές αναδιοργανώσεις των ψηφοδελτίων με όλους αυτούς τους ανθρώπους του πολιτικού κόσμου που έχουν. Απλά περάσαμε το modeling μια φορά. Δεν είχαν να κάνουν. Δεν είχαν να κάνουν. Ένα modeling, ας πούμε, εκεί. Ο άλλος ήταν τραγουδιστής. Εγώ και ξαφνικά λέει: επιτέλους έχω ρημάσει πολιτικά και πάω να κατεβάσω την ψηφιότητα κτλ. Ή ο άλλος, εγώ επειδή έτυχε και έβαλε την μπάλα πολλές φορές στο καλάθι κτλ. Έγινε και αυτός. Εντάξει, το να ασχοληθείς. Πρόσεξε. Εγώ να το πω διαφορετικά. Το να ασχοληθείς με την πολιτική. Πρόσεξε με λίγο. Το να ασχοληθείς με τα κοινά δεν είναι κακό. Δεν διαφωνώ γι' αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σου το ότι δεν μπορείς να έχεις μαζέψει. Είναι σαν αυτό που κάνει η δική μας αγορά. Μαζεύει όλο τον κόσμο και μένουν πάντα αυτοί οι οποίοι είναι ικανοί.
Μα το θέμα, αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε που πάνε όχι, να βέβαια. Ασχοληθούν. Το θέμα είναι ότι. Πάντως μην πανικοβάλλουστε. Αυτό δεν είναι. Απλά αυτό... το πρόβλημα για μένα είναι αυτοί που τους προσκαλέσανε. Εντάξει. Αυτοί έχουν. Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεσαι αυτά. Βάλ το να ψηθεί, να μάθει, να δείξει να ράνει και μετά να βγει. Σαφέστατα. Πάντα υποδοκιμή. Απλά το μεγάλο μας πρόβλημα είναι επειδή την χάνει και έχουμε όπως και εσύ και εγώ φίλους από το συγκεκριμένο χώρο. Δεν μπόρεσε ποτέ, ρε παιδί μου, ένας να μου απαντήσει σε μια πολύ απλή ερώτηση. Ρώτησα μια φορά λοιπόν ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν και διατελέσει και υπουργός. Πες μου, ρε φίλε, του λέω, εσύ που δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου, πώς θα φτιάξεις το δικό μου το επάγγελμα. Δεν θα κάνω κανένα σχολείο, Στέλιο. Δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχολείο. Είμαι μαζί σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, πώς θα καταλάβει, να σου το πω διαφορετικά, πώς θα νιώσει την κούραση του εργάτη. Έλατε. Του ανθρώπου που μοχθεί καθημερινά. Εγώ ρε φίλε δεν έχω κάνει ποτέ μουσακά. Άντε και σε καλό στο σπίτι μου να φάμε, φτάνει να φάμε. Εγώ θα πάω να ψηφίσω, ρε. Όπως όλοι μας πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Γιατί αυτό φυσικά είναι το δικαίωμά μας σαν πολίτες. Πρέπει τουλάχιστον, τουλάχιστον το δικαίωμα αυτό να το κάνουμε πράξη, έτσι. Για όνομα του Θεού. Εμείς κανονικά με τις επιλογές, κάθε επιλογή. Ακριβώς. Σαφέστατα. Αλλά και ο καθένας έχει την επιλογή του. Βεβαίως. Και πρέπει να γίνει έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Κλείνουμε λοιπόν πάρα πολύ ευχάριστα με τον αγαπητό Στέλιο το Βαφίδη, ο οποίος πραγματικά μου έκανε μεγάλη τιμή που ήταν σήμερα μαζί μου. Εμένα. Όλα που είμαστε εδώ είναι ωραία. Έχεις ανοιχτή η Open. Είναι ανοιχτή. Έτσι όποτε θες έρχεσαι, δεν το συζητάω. Για τις επόμενες τουλάχιστον 3-4 μήνες που θα είμαι μόνος μου, μπορείς να έρχεσαι οποιαδήποτε στιγμή, okay. Ακόμα και εμβόλυμα. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν για κάθε 5, 8 με 9. Γιατί όχι να είμαι και συμπαρουσιαστής, οπότε να κάνουμε και σχόλια επί των ύλων. Πολεκ και Λόλεκ, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, γιατί όχι. Και φυσικά από το ασφαλιστικό τετατέτ, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή κάλπη. Καλή κάλπη. Και ό,τι βγει, σαφέστατα είναι επιλογή του ελληνικού λαού. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας αφού ετάχθη, όπως το λέω που μου αρέσει αυτή η φράση, αφού ο καθένας αφού ετάχθη ας πράξει και τα δέοντα για την υπόλοιπη ζωή του, να προσέχουμε, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, να μην έχουμε κάποια προβλήματα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ έκλεισε το ασφαλιστικό τετατέτ. Ο αγαπητός Κωνσταντινίδης μάλλον δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα για την εκπομπή του. Θα τα πούμε, καλό βράδυ. Στέλιο. Εγώ μου ήρθε στο μυαλό τώρα μια κουβέντα που άκουγα παλιά. Εγώ ήμουν φανατικός του Χάρη Κλίν. Φανατικός. Άλλος ένας. Απέναντί σου βλέπεις άλλον έναν. Είναι προφήτης, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω. Και κάποια στιγμή σε μια δήλωσή του είχε πει το εξής πολύ ωραίο. Εγώ δεν θέλω να ψηφίσω αυτόν που μου υπόσχεται το μεγαλύτερο καλό, αλλά αυτόν που θα μου κάνει το λιγότερο κακό. Πολύ ωραία τα κα. Και πραγματικά μου είχε αγγίξει πάρα πολύ αυτό σαν άκουσμα. Στέλιο, κλείνεις εσύ. Εγώ δεν έχω πράγματα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία περάσαμε. Ελπίζω και οι άνθρωποι που μας ακούσαν να είναι και αυτοί λίγο ευχαριστημένοι. Να παίρνουν βασικά κάποια μηνύματα ερεθισμού έρευνας, όχι κατεύθυνσης, έρευνας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο μας. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όταν ευαισθητοποιηθούν όλοι στο κομμάτι αυτό, τότε θα είναι καλύτερα για όλους. Γιατί η αγορά η δική μας δεν είναι μόνο αγορά αγαθών, αλλά είναι και προσφορά δουλειά. Είναι, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα.